Σοκ προκαλούν νέες καταγγελίες γονέων για κακομεταχείριση των παιδιών τους σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου που φέρνει στη δημοσιότητα απόψε ο Sky. Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι ανατριχιαστικές καθώς αναφέρονται σε πλήρη παραμέληση των ανηλίκων με απειλές, κακομεταχείριση ακόμη και σε ευθεία παρένεση προς συγγενείς να μεταβιβάσουν ακίνητα στο Ίδρυμα. Συνταρακτικές καταγγελίες που ενώνονται σαν παζλή μία με την άλλη. Μετά την αποκάλυψη του Sky για αδυναμία επικοινωνίας των συγγενών με τα παιδιά που φιλοξενούνταν στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου, νέα καταγγελία ρίχνει ακόμα περισσότερο φως στο πώς και γιατί απομονώνονταν οι τρόφιμοι. Δύο μήνες κάναμε να το δούμε το παιδί. Δεν μας έλεγαν πού βρίσκεται το παιδί. Εμείς νομίζαμε ότι βρίσκεται μέσα στη δομή του Κολονού. Mm-hmm. Το παιδί το φέρναν με λεωφορείο εκεί για να το δούμε. Το βλέπαμε με την κοινωνική λειτουργό σε ένα γραφειάκι 3x4, mm-hmm. χωρίς να μείνουμε ούτε 5 λεφτά μόνοι. Που εκεί το παιδί πώς το βλέπατε να είναι? Πρώτο και εκείνο ήταν μέσα στη δρομιά. Ψήρες το παιδί είχε στο κεφάλι του. Ρούχα ξένα από αυτά που είχαμε εμείς του παιδιού. Και ήταν και βρώμικο πολύ το παιδί, πολύ τρομαγμένο και φοβισμένο. Όπως καταγγέλει η γυναίκα, όταν το παιδί θέλησε να μοιραστεί με τους συγγενείς του τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε, η κοινωνική λειτουργός της Κιβωτού το απείλησε πως δεν θα ξαναδεί κανέναν δικό του άνθρωπο αν δώσει λεπτομέρειες για τη διαβίωσή του. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να σας πει αν του είχαν φερθεί άσχημα, αν δεν περνούσε? Ναι, κατάφερα 5 λεφτά μόνο. Και μου είπε ότι θέλει να φύγει από εκεί που το ρώτησα. Εμάς μας είπαν απαγορεύονται προσωπικές ερωτήσεις. Μετά όταν φύγαμε από εκεί, έκλεισαν στο δωμάτιο το παιδί και το πείθησαν ότι δεν θα ξαναδεί το πατέρα του. Εάν δεν πει τι του είπαμε ο πατέρας και εγώ. Όταν μάλιστα βλέποντας αυτή η θεία το ανιψάκι της εξαθλειωμένο, δόρισε ρούχα στη δομή του Κολονού για να ντυθούν αξιοπρεπώς τόσο το δικό της όσο και τα άλλα παιδιά, η απάντηση της κοινωνικής λειτουργού της σόκαρε. Είχα πάρει ρούχα, τα είχα πάει εκεί και δεν τα δώσανε καμία σημασία. Έρχεται κάτω και μου λέει εντάξει, τι να τα κάνουμε κυρία μου, λέει τα ρούχα, κανένα σπιτάκι έχετε? Εγώ νόμιζα ότι με έκανε πλάκα αυτή την ώρα. Ξυλοδαρμοί και τιμωρίες ήταν καθημερινό φαινόμενο, καταγγέλει πρώην τρόφιμος σε δομή της οργάνωσης. Εντάξει, ξύλο, εντάξει, σαλιάρες, στροψίματα. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν τους ακούγαμε. Άμα άκουγες εκεί πέρα, τι του έλεγαν, είχε την ανάλογη επιβράβευση. Τι εννοείς επιβράβευση? Άμα ήσουν εντάξει μεγάλο χρονικό διάστημα, πήγαιναν βραζιέρα, εξωτερικό. Υπήρχαν σημεία που σας βάζαν στην απομόνωση? Εννοείται. Το πιο πολύ που έχω κάνει εγώ είναι 45 λεπτά. Και στο Βόλο ξέρω ότι έχει κλουβιά, αλλά δεν ξέρω αν τους έχουν βάλει μέσα. Κι όμως, σε αυτό το κλουβί, στη δομή του Βόλου, παιδιά της δομής περνούσαν ώρες απομόνωσης και εγκλεισμού. Τα όσα λένε οι γονείς τους σοκάρουν. Είχε φάει λίγα στούρκι και είχε φάει και μπουνιές. Και μου είχε πει ότι τα άλλα παιδιά είχαν φάει πάρα πολύ ξύλο. Μου είχε περιγράψει ότι φερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα, ότι και τον μικρό το γιο μου δεν τους δίνανε φαγητό. Μου είχε περιγράψει ότι το κλειδώνανε μέσα σε ένα κλουβί, το αγοράκι μου το άλλο. Δεν δίσταζαν να απομονώνουν και να τιμωρούν ακόμα και μικρά παιδιά, επειδή δεν ήξεραν να πλένουν καλά τα πιάτα. Με έχουν σπρώξει και παιδιά της Κιβωτού μου είχαν πει ότι τους είχαν βαρέσει. Η κυρία παιδαγωγός μία φορά, επειδή δεν είχα πλύνει τα πιάτα καλά. Με έβαλε τιμωρία να μείνω στο δωμάτιο όλη μέρα, επειδή δεν είχα πλύνει τα πιάτα καλά. Ήταν η δεύτερη φορά που έπλαινα τα πιάτα, δεν ήξερα πώς να το κάνω. Παιδιά που μεταφέρθηκαν στις δομές της Κιβωτού για να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες, όπως καταγγέλουν, ζούσαν επί χρόνια μία κόλαση.